ζήτησα από τον κύριο Αλέξη Λεκάκη, υποψήφιο διδάκτορα Ιρανικής Εξωτερικής Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Διεθνολόγο, ο οποίος παρακολουθεί και διαβάζει τι λέγεται στο εσωτερικό και του Ιράν και όχι μόνο, να δούμε από αυτή την οπτική όλες τις εξελίξεις στο καυτό αυτό πεδίο της Μέσης Ανατολής, Ερυθρά Θάλασσα, στενά Ορμούζ και πάει λέγοντας. Καλημέρα κύριε Λεκάκη. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Θέλω να μου πείτε, Ιράν και Χούθη πάνε πακέτο? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Έχουν στενές σχέσεις, αλλά θα έλεγα ότι η Χούθη δεν είναι ενεργούμενο του Ιράν. Οι σχέσεις τους είναι σχετικά πρόσφατες. Να υπενθυμίσω ότι η Χούθη είναι το τελευταίο μέλος του άξονα της αντίστασης. Δεν είναι οι σχέσεις αντίστοιχης ποιότητας και βάθους όπως οι σχέσεις του Ιράν μεταξύ της, με τη Hezbollah. Είναι διαφορετικές και οι Χούθη έχουν αποδείξει κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι δεν ευθυγραμμίζονται πάντοτε με τις επιθυμίες του Ιράν. Υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Φερρυπίν το 2014, όταν οι Χούθη κατέλαβαν την πρωτεύουσα της Ιεμένης στη Σανά, ναι. Σύμφωνα με πηγές της εποχής τότε, το Ιράν ήταν αντίθετο με αυτό. Παρ' όλα αυτά, οι Χούθη προχώρησαν σε αυτή την κίνηση. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που οι Χούθη έχουν προτάξει την εγχώρια ατζέντα τους έναντι του Ιράν. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με επίκεντρο την Ερυθρά Θάλασσα, που είναι και ιδίως με το Σουέζ, αν πάω πάνω, η απόσταση από τα επίμαχα κομμάτια της Ιεμένης είναι 2.000 χιλιόμετρα περίπου, αλλά στην Ερυθρά Θάλασσα επιδεικνύουν μια ευελιξία από τη μια. Από την άλλη έχεις ένα συνασπισμό, στον οποίο δεν μετέχει η Γαλλία, και πώς να μετέχει αφού οι σπάνιες γέες είναι το κλειδί, ο οποίος έχει επικεντρωθεί στην Ερυθρά Θάλασσα στις εξορμήσεις των Χούθη. Πολλοί λένε ότι από αυτή την ιστορία οι Χούθη κερδίζουν, δεν χάνουν, παρά τα πλήγματα που δέχονται. Ποια είναι η εικόνα που έχετε? Πράγματι υπάρχει μια συζήτηση για τα κίνητρα των Χούθη. Είναι σημαντικό να το σημειώσουμε αυτό, ότι για πρώτη φορά οι Χούθη κάνουν μια χειροπιαστή πράξη αλληλεγγύης προς τον Παλαιστινιακό λαό. Στις προηγούμενες συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, οι Χούθη επέλεξαν να έχουν απλά μια απλή ρητορική υποστήριξη προς τους Παλαιστινίους. Πρώτη φορά βλέπουμε να κάνουν, να προχωράνε σε τέτοιες κινήσεις ενεργής υποστήριξης των Παλαιστινίων. Υπάρχουν διάφορες εκτιμήσεις γιατί προχωράνε σε αυτή την ενέργεια. Πρώτον, ένας λόγος που είναι και ο ευδιάκριτος είναι ότι θέλουν να παρέχουν μια αλληλεγγύη προς τους Παλαιστινίους. Ένας άλλος λόγος είναι ότι θέλουν ίσως και να ενισχύσουν τη θέση τους στο εσωτερικό. Υπενθυμίζω ότι οι Χούθη ελέγχουν κυρίως τα εδάφη βορειοδυτικά της Ιεμένης. Παρ' όλα αυτά, στις περιοχές που ελέγχουν, έχουν δυσανάλογα περισσότερο πληθυσμό. Δηλαδή, στα εδάφη που ελέγχουν, παρόλο που δεν είναι ολόκληρη η Ιεμένη, βρίσκεται το 75% του πληθυσμού της Ιεμένης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να ανταποκριθούν και στις εσωτερικές ανάγκες του πληθυσμού τους. Και δεν πάνε τα πράγματα και πολύ καλά. Η Ιεμένη είναι η πιο φτωχή χώρα, έχει ταλαιπωρηθεί από δεκαετίες πολέμων. Δεν είναι μόνο ο εμφύλιος πόλεμος που ξεκίνησε μετά την Αραβική Άνοιξη, αλλά και παλαιότερα. Οπότε είναι και ένας, θα λέγαμε, θα μπορούσε να είναι και μια κίνηση στο Χούθη να ενισχύσουν στο εσωτερικό ακροατήριό τους την υπόστασή τους, αλλά και στον αραβικό κόσμο εν γέννη, ότι είναι μια δύναμη, έχει τη φήμη ότι είναι μια σκληραγωγημένη δύναμη, το παραδέχονται αυτό στον αραβικό κόσμο, αλλά που περνάει από τα λόγια και στις πράξεις. Κύριε Λεκάκη, προφανώς όμως η μεγάλη εικόνα εδώ είναι η οικονομία, οι εφοδιαστικές αλυσίδες, η ενέργεια και πάει λέγοντας. Διότι κλείνοντας η Ερυθρά, η ΣΕΛ ήδη ανακοίνωσε ότι για αυτήν θεωρείται κλειστή η Ερυθρά στη διακίνηση των προϊόντων της, να το πω SIC. Αλλάζει και η φορά των πραγμάτων που έχει σχέση και με το Περσικό κόλπο. Θέλω να πω δηλαδή ότι η διακίνηση, εσείς μας είχατε πει, είναι θηριώδης τα τάνκερ καθημερινά. Δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, 2-3 πλοία την ημέρα. Αυτή η διακίνηση θα πρέπει να κάνει πια τον περίπλου νοτίως της Αφρικής.
Άρα ωφελημένος εδώ, και αυτό είναι το ερώτημά μου, είναι οι έχοντες και κατέχοντες αγωγούς σε πρώτη φάση. Διότι δεν διαταράσσεται ή διαταράσσεται εσείς θα μας πείτε η διακίνηση. Το Ιράν, και έρχομαι σε αυτό που μελετάτε, το βολεύει αυτή η κατάσταση, διότι τα ασφάλιστρα στους πλειοκτήτες ανεβαίνουν θηριωδώς, ιδίως μετά και τα σάλτα πάνω σε πλοία και ελληνόκτητα. Όμως η τιμή ανεβαίνει γενικώς. Από την άλλη, η αγωγή θα είναι η πιο φθηνή, αν τα λέω καλά, λύση. Εδώ τι έχετε να μας πείτε? Έχω να σας πω ότι αυτά που βλέπουμε στην Ερυθρά θάλασσα συγχαίουν με μια, ταυτίζονται με μια πολιτική που προκρίνει το Ιράν αυτή τη στιγμή. Το Ιράν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα δίλημα. Από τη μία καλείται να υποστηρίξει τη Χαμάς που είναι σύμμαχος του Ιράν. Από την άλλη όμως δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα και να οδηγηθεί σε πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Άλλωστε πριν 3 χρόνια ο διοικητής της αεροδιαστημικής υπηρεσίας των φρουρών της Επανάστασης, αυτός δηλαδή που επέβλεψε τις επιθέσεις που έγιναν χτες στο Πακιστάν, στη Συρία και στο Ιρακινό Κουρδιστάν, ο Αμίρ Αλί Χατζή Σαντέ, είχε πει ότι όταν είχε δολοφονηθεί ο Σολεϊμάνι, ναι, το 2020, είχε σχολιάσει γιατί το Ιράν είχε μια αρκετά προσεκτική έως ανεμική αντίδραση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, και το δικαιολόγησε αυτό λέγοντας ότι το Ιράν αποφάσισε τότε να αποφύγει έναν πόλεμο γιατί θεωρούσε ότι αυτό δεν θα το συνέφερε. Και μάλιστα είπε ότι ένας πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα οδηγούσε το Ιράν 10 με 20 χρόνια πίσω. Οπότε επανέρχομαι στο σήμερα. Άρα το Ιράν προκρίνει αυτό στο οποίο έχει μεγάλη εμπειρία, ασύμμετρες μεθόδους. Προσπαθεί αυτή τη στιγμή να σώσει τη Χαμάς και προσπαθεί να διακόψει τον ανεφοδιασμό, τον ενεργειακό αλλά και τον εμπορικό του Ισραήλ. Σε αυτό το πλαίσιο βλέπουμε ότι οι επιχειρήσεις, οι επιθέσεις που έχουν κάνει οι Χούδοι στην Ερυθρά θάλασσα έχουν ένα αποτέλεσμα προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε πληροφορηθεί ότι το λιμάνι του Ασκελών, το Ισραηλινό λιμάνι που βρίσκεται στην Ερυθρά θάλασσα, έχει 85% πεσμένη εμπορική δραστηριότητα μετά τις επιθέσεις των Χούδη. Το άλλο λιμάνι, το Μεσογειακό λιμάνι, εννοούσα το Αιλάτ, το λιμάνι του Αιλάτ στην Ερυθρά θάλασσα, το Ισραηλινό λιμάνι. Mm-hmm. Όσον αφορά το λιμάνι το Μεσογειακό του Ισραήλ, το Ασκελών, που είναι το μεγαλύτερο σταθμός εισαγωγής πετρελαίου του Ισραήλ, μετά την επιχείρηση της 7ης Οκτωβρίου είχαμε την πληροφόρηση ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία του. Βλέπουμε παράλληλα το άλλο λιμάνι μεσογειακό του Ισραήλ, τη Χάιφα. Και εκεί βλέπουμε ότι οι Ιρακινές πολιτοφυλακές αρχίζουν και κάνουν επιθέσεις και στη Χάιφα. Όλο αυτό εντάζεται στη στρατηγική του Ιράν να προσπαθήσει να μειώσει τον ανεφοδιασμό του Ισραήλ και κατ' επέκταση πολεμικής του μηχανής. Να δημιουργήσει ένα μποϊκοτάζ, το οποίο το προωθεί. Το έχει πει και ο ανώτατος ηγέτης αυτό από τις αρχές Νοεμβρίου, ότι θέλει να δημιουργηθεί ένα μποϊκοτάζ στο Ισραήλ από τις Ισλαμικές χώρες. Τόσο αυτές που εξάγουν πετρέλαιο, βλέπε Αζερμπαϊτζάν, Τουρκία που το διευκολύνει, και βλέπουμε ότι αυτό εντάζεται σε αυτό το σκεπτικό. Άρα, ακόμη και αν δεν πηγαίνουν κατευθείαν, εγώ αυτό καταλαβαίνω και με διορθώνετε, κύριε Λεκάκη, αν δεν το έχω καταλάβει σωστά. Ακόμη και αν δεν πάει κατευθείαν η εντολή από το Ιράν στους Χούθη, υπάρχει ένα συντονισμό, τουλάχιστον στην καλύτερη των περιπτώσεων. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Πράγματι, υπάρχει ένα συντονισμό. Αυτό που ξέρουμε είναι από πηγές ότι από το 2019 έχει συσταθεί. Δηλαδή επί Σολεϊμανί, όταν ο Σολεϊμανί ήταν εν ζωή ακόμα, έχει συσταθεί ένα κέντρο επιχειρήσεων στο Λίβανο μεταξύ των μελών του άξονα της αντίστασης. Πράγματι υπάρχει ένας συντονισμός. Δεν σημαίνει βέβαια ότι το Ιράν δίνει οδηγίες και τα άλλα μέλη του άξονα της αντίστασης ευθυγραμμίζονται αυτομάτως. Προφανώς υπάρχει μια σύμπνοια συμφερόντων. Άμα βλέπουν ότι κάτι δεν τους συμφέρει και είναι επικίνδυνο για αυτά τα μέλη, δεν θα προχωρούσαν σε ανάλογες ενέργειες. Αλλά πράγματι υπάρχει ένα συντονισμός. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Επειδή όλα αυτά έχουν επίδραση στην οικονομία, θέλω να μου πείτε, η εικόνα που έχετε εσείς είναι
ότι δεν το είχε υπολογίσει αυτό ο δυτικός συνασπισμός, ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να συμβεί. Γιατί εδώ διαβάζω τελευταία αναλύσεις ότι οι Αμερικανοί δεν χάνουν από αυτή την ιστορία, διότι σπρώχνουν ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου, που είναι με τη μέθοδο του fracking μάλιστα, από τις ΗΠΑ προς την υπόλοιπη Ευρώπη. Οι πραγματικά χαμένοι, λένε κάποιοι, είναι οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και άλλοι. Είναι έτσι? Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, θα το δούμε αυτό, γιατί τώρα αυτό είναι σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προτείνει, ακριβώς έχουν προτείνει στις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφύγουν την Ερυθρά Θάλασσα, παρόλο που έχουν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις κατά της Ιεμένης, μάλιστα έχουν κάνανε και τρίτη επιχείρηση κατά τον Χούθη. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση που λέτε. Πράγματι, ένα ενδιαφέρον στοιχείο να προσέθετα είναι, και είναι πολύ βαρισήμαντο, η Κόσκο ανακοίνωσε ότι πάβει τις παραδόσεις στο Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η Κόσκο είχε επενδύσει στο πλαίσιο της κινέζικης πολιτικής του νέου δρόμου του μεταξύ, που έχει επενδύσει η Κίνα σε όλα τα στρατηγικά λιμάνια του κόσμου, είχε επενδύσει και στο λιμάνι της Χάιφα. Και είναι πολύ, έχει δημιουργηθεί μια απορία στο Ισραήλ για τη στάση αυτή της Κίνας να ανακοινώσει η Κόσκο ότι αναστέλει τις παραδόσεις σε λιμάνια του Ισραήλ. Δεν μου λέτε να σας κάνω μια πιο περίεργη ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαστε στην εποχή της καχυποψίας. Και αν η Χούθη είναι ενεργούμενο, προσέξτε τι σας ρωτώ, πίσω από τη διεθνή των αγορών να ανεβαίνουν οι τιμές και οι εφοδιαστικές αλυσίδες, το αποκλείεται? Γιατί είναι ένα βολικό άλοθη πια να ανεβούν τα πάντα. Παιδιά, τι να κάνουμε, οι Χούθη κλείσαν την Ερυθρά Θάλασσα, ανεβαίνουν οι τιμές. Υπάρχει αυτή η εκτίμηση, αλλά εγώ βλέπω πιο πολύ ότι είναι ένα σχέδιο να διακόψουν τον ανεφοδιασμό του Ισραήλ. Εγώ το βλέπω σε αυτό το σχέδιο, γιατί το Ιράν έχει κάνει και άλλες κινήσεις παράλληλα προς αυτή την κατεύθυνση. Υπενθυμίζω ότι και το Ιράν έχει επιβαρύνει τις σχέσεις του με την Τουρκία. Ναι. Γιατί η Τουρκία συνεχίζει, όπως γνωρίζουμε, να προμηθεύει με καύσιμα το Ισραήλ. Μάλιστα. Ακριβώς. Μέσω του γνωστού αγωγού του Μπακού Τσέιχαν, και μάλιστα και υπάρχουν και πληροφορίες και ότι οι τουρκικές ναυτιλιακές εταιρείες, οι τάνκερ υπό τουρκική ιδιοκτησία, συνεχίζουν τις παραδόσεις. Εγώ το βλέπω σε αυτό το πλαίσιο. Μάλιστα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε, γιατί την ίδια ώρα που έχουμε πύρινους λόγους Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ, οι business συνεχίζουν κανονικά. Δεν έχει αλλάξει κάτι από αυτού. Τώρα θέλω να έρθουμε στην παράμετρο Ιράν. Το είπατε. Με τις επιθέσεις στο Ιράκ, στο βόρειο Ιράκ, με τις επιθέσεις στη Συρία και τις επιθέσεις στο Πακιστάν. Τι συνιστούν, καταρχάς, το πρώτο ερώτημα, τι συνιστούν αυτά? Μία αλλαγή ταχύτητα στον τρόπο που αντιδρά το Ιράν? Μία απάντηση στα χτυπήματα που έχει δεχτεί απανωτά και στη Συρία και στο Λίβανο και σε ηγετικές του φυσιογνωμίες? Και πώς τα δέχτηκε αυτά? Προφανώς υπήρχε εσωτερική πληροφόρηση, τα βάζω μαζί δηλαδή. Δεν μπορεί το Ισραήλ με τόση ακρίβεια, περίπου πότε βγαίνει, πότε μπαίνει μια ηγετική φυσιογνωμία των φρουρών της Επανάστασης στη Βηρυτό. Αυτά σημαίνει ότι είχαν πληροφόρηση από μέσα. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Πολύ σωστό αυτό που σημαίνεται. Πράγματι υπάρχει μια έντονη συζήτηση στο Ιράν, ότι το Ιράν έχει επανωτές αποτυχίες στην αντικατασκοπία. Και αυτό είναι, σας υπενθυμίζω και στους ακροατές σας, ότι υπάρχουν μαζεμένες αποτυχίες στην αντικατασκοπία. Το 2018 το Ισραήλ κατάφερε μέσω του Αζερμπαϊτζάν να μπει σε μια αποθήκη στην Τεχεράνη και να κλέψει αρχείο για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Μιλάμε για πάρα πολλά έγγραφα που ζυγίζανε εκατοντάδες κιλά και καταφέραν να τα μεταφέρουν. Το 2000 η δολοφονία του Σολεϊμανί, άλλη μια αποτυχία. Αντίστοιχα, στα τέλη του 2020 η δολοφονία ενός ανθρώπου που ήταν κλειδί στο πυρηνικό πρόγραμμα και μάλιστα στο μυστικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, του Μοχσέν Φαχρισαντέ. Και υπάρχουν πάρα πολλές άλλες αποτυχίες της Ιρανικής αντικατασκοπής και είχε δημιουργηθεί μια δυσαρέσκεια. Σε αυτό το σημείο νομίζω είναι σκόπιμο να αναφέρω ότι το Ιράν έχει τη φήμη ότι έχει από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Το έχουν αναγνωρίσει και άλλες υπηρεσίες αυτές της Δύσης, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα ότι έχει 16
έχει διαρρεύσει η πληροφορία ότι έχει 16 μυστικές υπηρεσίες στο Ιράν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα. Γραφειοκρατία των μυστικών υπηρεσιών, μάλιστα. 16. Ακριβώς. Ένα γραφειοκρατικό ανταγωνισμό, αλληλοεπικαλυπτόμενες δικαιοδοσίες. Και υπάρχει, γενικότερα φαίνεται αυτό τελικά, και έχουν υπάρξει κιόλας ομολογίες στο Ιράν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα. Πράγματι, το Ιράν υπήρχε πίεση ακόμα και από το στενό πυρήνα υποστηρικτών του συστήματος της Ισλαμικής Δημοκρατίας να απαντήσει. Έπρεπε να δοθεί μια απάντηση. Γιατί υπήρχε και δυσαρέσκεια ότι το Ιράν το 2020 δεν απάντησε ιδιαιτέρως δυναμικά στην δολοφονία του Σολεϊμάνη. Οπότε το Ιράν απάντησε με μια επίθεση στη Συρία, στη Βόρεια Συρία, στο Ιντλίπ, και μια άλλη επίθεση στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Αυτά δεν ήταν κάτι το πρωτόγνωρο, είχαν ξαναγίνει αυτά. Mm-hmm. Δεν ήταν κάτι, μια διαφορετική, μια αναβάθμιση κλιμάκωσης του Ιράν. Το 2017 είχε κάνει μια επίθεση το Ιράν στη Συρία πάλι σε θέση του Ισλαμικού κράτους, όταν είχε γίνει ως απάντηση ένα τρομοκρατικό κτύπημα στο μαυσολείο του Χομεϊνί και στην Ιρανική Βουλή το 2017. Και αντίστοιχα το 2002 το Μάρτιο το Ιράν είχε ξαναχτυπήσει το Ιρακινό Κουρδιστάν, πάλι ότι χτύπησε ένα κέντρο κατασκοπίας της Μοσάτ, που ήταν τότε βέβαια άλλος ένας Ιρανοκούρδος, Ιρακινοκούρδος επιχειρηματίας με σχέσεις ενεργειακές με το Ισραήλ, όπως λέγανε οι φήμες τότε. Αντίστοιχα και τώρα το Ιράν υποστήριξε ότι χτύπησε ένα κέντρο της Μοσάτ στην Ερμπίλ, κοντά στην Ερμπίλ, και ότι αλλά χτυπήθηκε ένας επιχειρηματίας. Τα δυτικά μέσα ενημέρωση λένε ιδού η αποτυχία, χτυπήσανε ένα επιχειρηματία. Τα μέσα του Ιράν τι λένε, ότι είναι ένας απλός επιχειρηματίας? Ακριβώς, τα μέσα του Ιράν λένε ότι αυτός ο επιχειρηματίας ουσιαστικά είχε σχέσεις με τη Μοσάτ και ότι είχε, και παρόλο που δραστηριοποιούνταν κυρίως, έτσι λένε οι πηγές από το Ιράκ, στον τομέα των ακινήτων, στο Ιράν λένε ότι είχε και εμπορικές σχέσεις στον τομέα του πετρελαίου και με το Ισραήλ. Μάλιστα. Υπάρχει ένα ερώτημα από το φίλο το Νεκτάριο. Η χθεσινή λέει σύναψη αμυντικής στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, αν, και μάλιστα το ερώτημα έρχεται από το λάχτη της Φιλανδίας ο Νεκτάριος, τι σημαίνει κατά τον κύριο Λεκάκη? Είναι κάτι επιπλέον εδώ? Πολύ, πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Πράγματι, το Ιράν ιδίως μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία έχει έρθει πιο κοντά με τη Ρωσία, κυρίως στο στρατιωτικό τομέα. Βλέπουμε ότι οι Ρώσοι πλέον χρησιμοποιούν βαλιστικούς πυράβλους ιρανικούς και ιρανικά drones. Το Ιράν θέλει από αυτή τη συνεργασία να αποκομίσει τεχνολογία στο κομμάτι των πολεμικών αεροσκαφών, όπου εκεί έχει ένα έλλειμμα. Μάλιστα είχε δημοσιευθεί εσχάτως ότι έγινε μια συμφωνία για ρωσικά Σουχόι, τα οποία το Ιράν θέλει εδώ και χρόνια. Δεν ξέρουμε άμα έχουν παραδοθεί αυτά τα Σουχόι στο Ιράν. Κάποιες πηγές λένε ναι, κάποιες πηγές λένε όχι. Αλλά υπάρχει αυτή. Βλέπουμε ότι για πρώτη φορά η Ρωσία έχει ανάγκη το Ιράν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια ήταν το αντίστροφο. Το Ιράν είχε περισσότερο ανάγκη τη Ρωσία, αλλά η Ρωσία ήταν λίγο πιο ισορροπημένη στις σχέσεις της με το Ιράν, φοβούμενη και αντιδράσει της Δύσης. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια θέματα που δείχνουν ότι η σχέση αυτή δεν πάει ευθύγραμμα προς τα πάνω, γιατί η Ρωσία έχει παράλληλα και πολύ καλές σχέσεις με τις μοναρχίες του Περσικού κόλπου. Εκεί υπάρχει και ένα θέμα. Γιατί η Ρωσία σε ένα διάστημα 6 μηνών έχει υποστηρίξει ουσιαστικά 2 φορές τη θέση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων για τα 3 διαφιλονικούμενα νησιά στον Περσικό κόλπο, τα οποία το Ιράν το θεωρεί ότι είναι, θεωρεί τα οποία και τα κατέχει κιόλας, ότι είναι ιρανικό έδαφος αδιαπραγμάτευτο. Και αυτό έχει δημιουργήσει κάποια δυσαρέσκεια από το Ιράν προς τη Ρωσία και δείχνει κιόλας ότι οι σχέσεις τους δεν είναι ότι έχουν έναν... σε ένα βαθμό μπορούν να έρθουν κοντά, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα θέματα στις σχέσεις τους που είναι ακόμα προς επίλυση. Μάλιστα. Μου λένε εδώ ακροατές ότι ναυτιλιακά, αν το κοιτάξετε, και οι άλλες πετρελοπαραγωγές χώρες έχουν μειώσει την κίνηση εξαιτίας της ρευστότητας κατάστασης, δεν μόνο το Ισραήλ, και η Σαουδική Αραβία και άλλες περιοχές και άλλες χώρες πετρελοπαραγωγές. Εδώ το ερώτημα το δικό μου
γιατί μάλλον ο Θανάσης βιάζεται και δεν βγάζει συμπεράσματα από τον εαυτό του. Το ερώτημα το δικό μου επανέρχεται. Στον Περσικό κόλπο έχει ανέβει καταρχάς το ασφάλιστρο. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Και οι πληροφορίες έρχονται από το Λονδίνο. Θανάση, που λες ότι δεν ασχολούμαστε με τα ναυτιλιακά. Με το που έχουμε την αναβάθμιση των καταστάσεων από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι τον Περσικό κόλπο, ανέβηκαν τα ασφάλιστρα. Αυτό δεν ξέρω πόσο βολεύει τους πλειοκτήτες. Έρχομαι όμως στο κομμάτι Ιράν και Ελλάδα. Διότι έχεις τη δέσμευση ενός ελληνόκτητου πλοίου στον Περσικό από τους Ιρανούς και μάλιστα επισήμως η ανακοίνωση από την Ιρανική κυβέρνηση. Από την άλλη, στην Ερυθρά Θάλασσα, το τελευταίο χτύπημα των Χούθη ήταν πάλι σε ελληνικών συμφερόντων πλοίο. Αν συνυπολογίσω και αυτό που είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ από το Λίβανο, Νασράλα, για τη συμπεριφορά ελληνικής εταιρείας, ελληνικών συμφερόντων εταιρείας, στις έρευνες γεωτρήσεων που κάνει το Ισραήλ ανοιχτά της Γάζας, τι σημαίνουν όλα αυτά? Έχουμε μπει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με το Ιράν? Πράγματι υπάρχουν αυτά τα επεισόδια που λέτε, έχουν διπλή ανάγνωση θα έλεγα, ιδίως όσον αφορά το πλοίο Σαντ Νίκολας που κατελήφθη από το Ιρανικό Ναυτικό, να επισημάνω, και όχι από τους φρουρούς της Επανάστασης, γιατί το Ιρανικό Ναυτικό είναι υπεύθυνο για τον κόλπο του Ομάν, εν αντιθέσει με τους φρουρούς της Επανάστασης που έχουν επιχειρησιακή ευθύνη για τον Περσικό κόλπο. Αυτό να το επισημάνουμε, είναι σημαντικό. Αυτή η κατάληψη του πλοίου συνδέεται πιο πολύ με μια διαφορά του Ιράν με τη συγκεκριμένη ελληνική εταιρεία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή η εταιρεία, η ναυτιλιακή, το περασμένο έτος φαίνεται ότι είχε έρθει σε μια συνεννόηση με το Ιράν να μεταφέρει ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα. Κάποια στιγμή αυτό το πλοίο, το 2023, εκεί που ήταν στη νότια Κινεζική θάλασσα, αποφάσισε να αποπλέψει προς το Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε πληροφορίες τι το οδήγησε αυτό. Ίσως οι Ηνωμένες Πολιτείες τους... δεν ξέρουμε άμα οι Ηνωμένες Πολιτείες τους συνόδευσαν προς το Τέξας. Πράγματι, οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά κάνανε έναν δικαστικό, η δικαιοσύνη της Ηνωμένων Πολιτείων, έκαναν δικαστικό διακανονισμό με την ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία, πλήρωσε ένα πρόστιμο γιατί βρέθηκε ότι καταπατά τις αμερικανικές υψοφόρειες κυρώσεις, αλλά παράλληλα έπεσε στα ελαφριά, θα λέγαμε, στα μαλακά. Ήταν μια επίοικης, ας πούμε, ποινή και μάλιστα η εταιρεία ελληνική τότε αποφάσισε να παραδώσει το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες προς κατάσχεση. Αυτό οι Ιρανοί δεν το ξεχάσανε. Γενικά οι Ιρανοί φημίζουν για τη στρατηγική τους υπομονή. Μπορεί να περιμένουν, αλλά θα απαντήσουν την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το πλοίο στο μεταξύ έφυγε από το Τέξας, συνέχισε τις δραστηριότητες, άλλαξε όνομα. Τότε λεγόταν Σουέζ Ρατζάν, σήμερα λέγεται Σαν Νίκολας. Το Ιράν περίμενε με την πρώτη ευκαιρία που πέρασε αυτό το πλοίο κοντά στα χωρικά του ύδατα. Προχώρησε στην κατάληψη του πλοίου. Μάλιστα. Αυτή είναι ουσιαστικά η ιστορία. Από εκεί και πέρα? Από εκεί και πέρα είναι το εξής. Για να είμαστε και ειλικρινείς, με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες υπάρχει μια σχέση, έχουν βγει πληροφορίες και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από δικογραφίες των Ηνωμένων Πολιτειών και από άλλες πηγές, ότι κάποιες ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, θα λέγαμε encrypto, για να αποφύγουν τις αμερικανικές κυρώσεις. Κάποιες ναυτιλιακές εταιρείες τις κατάφεραν να τις πιάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως οι προηγούμενοι που είπα. Υπάρχει μια σχέση σε δύο επίπεδα, θα λέγαμε. Ναι, κύριε Λεκάκη, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω τώρα. Ναι, σας ακούω. Υπάρχει μια σχέση, λέτε, σε δύο επίπεδα. Υπάρχει το ενδεχόμενο το Ιράν να απαντά με αυτόν τον τρόπο στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης εναντί του, ταυτιζόμενη με το δυτικό μπλοκ από την περίοδο της δολοφονίας Σουλεϊμανή, της εξόντωσης Σουλεϊμανή? Πράγματι αυτό το είχε πει το Ιράν όταν τότε το Γενάρη του 2000 έγινε η δολοφονία του Γασέμ Σουλεϊμανή, του εμβληματικού αρχηγού της δύναμης Γότς, δηλαδή Ιερουσαλήμ των Φρουρών της Επανάστασης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τότε είχε πει ότι στηρίζει
την απόφαση της τότε αμερικανικής κυβέρνησης, δηλαδή του Προέδρου Τραμπ, να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια. Αυτό είχε δημιουργήσει αντιδράσεις από την Ιρανική πλευρά. Μάλιστα η Ιρανική πρεσβεία στην Αθήνα είχε αντιδράσει και μάλιστα υπήρξε και ένα μήνυμα λίγο αργότερο ότι αν υπάρξει μία επίθεση προς το Ιράν χρησιμοποιώντας εμές πλην σαφώς δηλαδή το ελληνικό έδαφος, θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση. Ναι, το έχουν πει αυτό οι Ιρανοί. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω αυτή τη στιγμή με αυτά τα δεδομένα και παρακολουθώντας βεβαίως και τα δημοσίευματα στην ιρανική εσωτερική πραγματικότητα, κλείνεται στο ότι το Ιράν θα εμπλακεί περαιτέρω ή θα κρατήσει την ίδια στάση που κρατά όλο αυτό το διάστημα? Πιστεύω ότι το Ιράν δεν θέλει να εμπλακεί άμεσα. Θέλει να εμείνει σε αυτή την έμεση προσέγγιση, σε αυτόν τον πόλεμο φθοράς, σε αυτή την ασυμμετρία μέσων. Και αυτό το πιστεύω γιατί το Ιράν δεν θα πατήσει την μπανανόφλουδα, για να το πω και λαϊκά. Είναι ιδιαίτερος προσεκτικό και ο ηγέτης του Ιράν είναι προσεκτικός. Φημίζεται ότι είναι ιδιαίτερος προσεκτικός σε τέτοιες περιπτώσεις. Γνωρίζει ότι το Ιράν βρίσκεται σε μια μεταβατική περίοδο. Υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Κάποια στιγμή θα γίνει η διαδοχή του νέου ανώτατου ηγέτη, καθότι ο ηγέτης είναι 84 χρονών. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε ένα μέρος του πληθυσμού. Το τελευταίο που θα ήθελε το Ιράν είναι να εμπλακεί σε έναν άμεσο πόλεμο με το Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, που θα έχει τρομερό κόστος στο Ιράν και μπορεί κιόλας να έχει ως αποτέλεσμα και την αποσταθεροποίηση του συστήματος. Να υπενθυμίσω ότι η περιφερειακή στρατηγική του Ιράν, που ονομάζεται προωθημένη άμυνα, ουσιαστικά δημιουργώντας στρατηγικό βάθος και φίλιες πολιτοφυλακές στην περίμετρο του Ισραήλ ως μέσο αποτροπής, είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να μην χρειαστεί να εμπλέκεται άμεσα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχει στήσει αυτή την περιφερειακή πολιτική. Άλλωστε η εξωτερική πολιτική του Ιράν και δι' του Χαμενεΐ εδράζεται σε τρεις αρχές και από αυτές τις τρεις αρχές μπορούμε να καταλάβουμε πολλά. Η μία αρχή είναι η Χικμάτ, που είναι η σύνεση. Η δεύτερη αρχή είναι η Ιζάτ, που είναι η αξιοπρέπεια, η εθνική τιμή. Η τρίτη αρχή είναι το Μασλαχάτ, που είναι η σκοπιμότητα. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι τρεις αρχές είναι πραγματιστικές, άμα τις σκεφτούμε. Σε αυτό το πλαίσιο κιόλας κινείται το Ιράν. Είναι ιδιαίτερος προσεκτικό. Δεν νομίζω να προχωρήσει σε άμεση εμπλοκή, παρόλο που υπάρχουν κάποια περιστατικά που ουσιαστικά, θα λέγαμε, προκαλούν το Ιράν να εμπλακεί πιο άμεσα. Μάλιστα. Ο καπετάν Τάσος μου λέει εδώ ότι το πρόβλημα πρωτίστως είναι οι ναυλωτές, οι οποίοι δεν θέλουν να περάσουν τα φορτία τους από την Ερυθρά, εκτός και αν η συμμαχία διασφαλίσει κάλυψη πολεμικών πλοίων κοντά στα δεξαμενόπλια. Προς το παρόν πολλά φορτία δεν θα περάσουν. Οι ένοπλοι φρουροί που διαφημίζονται και σε ελληνικές τηλεοράσεις πάνω στα πλοία δεν μπορούν να κάνουν τίποτα όταν βάλλονται από πυραυλάκια. Τα λιμάνια των Αράβων στην Ερυθρά έχουν πρόβλημα, άρα θα μειωθεί η κίνηση και η μείωση εσόδων επίσης για την Αίγυπτο από το Σουέζ. Ίσως είναι μια ευκαιρία για Αμερικανούς να εξάγουν περισσότερο και επίσης τα παράγωγα, τα παράνομα από Ρωσία, να βρεθούν σε Αμερική και Ευρώπη από ειρηνικό μεριά. Δεν ξέρω πώς η Δυτική Αφρική θα μπορούσε να φέρει φορτία στην Ευρώπη παρά μόνο μαζούν για διήλυση στα ευρωπαϊκά δηληστήρια. Μεγάλη απορία μου είναι, λέει, σίγουρα οι Άραβες έχουν επηρεαστεί αρνητικά, δεν κάνουν όμως ούτε αυτοί τίποτα μέχρι στιγμής, εννοεί για την ειρήνη. Κύριε Λεκάκη, ωραίος κόσμος, ε? Πράγματι. Δυστυχώς ο κόσμος είναι δυστοπικός, θα λέγαμε. Η κοινικότητα που υπάρχει ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο στη Δύση, είναι πρωτόγνωρη, προκαλεί αλγινή εντύπωση αυτή η κοινικότητα, και σε αυτό το πλαίσιο της κοινικότητας θα φέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει η είδηση ότι για να δείτε για τις μοναρχίες του κόλπου που τι στάση έχουν, μια θα λέγαμε υποκριτική στάση απέναντι στο Παλαιστινιακό λαό, υπάρχει είδηση ότι μια Ισραηλινή εταιρεία μεταφορών και μια εταιρεία Εμιρατιανή και η εταιρεία που διαχειρίζεται το λιμένα του Ντουμπάι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήρθαν σε συμφωνία για να κάνουν μια χερσαία γέφυρα ανεφοδιασμού στο Ισραήλ. Η κοινικότητα που βλέπουμε και η διγλωσία. Αυτός ο διάδρομος ουσιαστικά λέει ότι θα μεταφέρονται τα πλοία, ενώ υπάρχει αυτή
η ατμόσφαιρα και η επισφαλής κατάσταση στην Ερυθρά θάλασσα, θα δημιουργηθεί μια αναλλακτική οδός ανεφοδιασμού του Ισραήλ, όπου τα πλοία θα ελιμενίζονται στο Ντουμπάι και μετά το φορτίο θα μεταφέρεται με φορτηγά Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Ιορδανία και Ισραήλ. Βλέπετε δηλαδή τρεις χώρες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η Σαουδική Αραβία και η Ιορδανία, οι δύο εκ των οποίων έχουν συμφωνία ειρήνευσης, δηλαδή η Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά με το Ισραήλ, και η Σαουδική Αραβία που δεν έχει επισήμως συμφωνία ειρήνευσης, αλλά έχει σχέση με το Ισραήλ, το γνωρίζουμε όλοι αυτό και σε επίπεδο πληροφοριών, αλλά και οικονομικές, βλέπουμε ότι συζητάνε ένα τέτοιο σχέδιο εφόσον ευσταθεί αυτή η πληροφορία, η οποία κιόλας την έχουν δημοσιεύσει οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αυτή την πληροφορία. Οπότε βλέπουμε ότι αυτό ο πόλεμος των Παλαιστινίων, οι επιθέσεις που δέχονται οι Παλαιστίνοι, ότι ουσιαστικά θα οδηγούσε σε ναυάγιο τις συμφωνίες του Αβραάμ και μελλοντικά μια συμφωνία ειρήνευσης Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Οι σχέσεις συνεχίζονται κανονικά από τις μοναρχίες του κόλπου με το Ισραήλ. Οπότε βλέπουμε μια απόλυτη κοινικότητα σε αυτό το κομμάτι. Αλέξης Λεκάκης, θέλω να τον ευχαριστήσω και για τη σημερινή συμμετοχή του στην εκπομπή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεκάκη. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.